Ένας ωραίος γάμος έγινε τις προάλλες ανάμεσα σε κάποιον Νίκο Κουρί και Έλενα Τοπαλίδου. Δεν τα γνωρίζω τα παιδιά, να ζήσουν. Αυτό που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και ασχολήθηκαν όλα τα κανάλια είναι η πυρουέτα που έκανε η Νύφη στο Δε Γινή. Πάμε να δούμε τι έκανε η Νύφη και μετά να δούμε πώς το σχολίασε και η Κατερινιό στον Α, αλλά και η Τσιμτσιλή που προσπάθησε να το αντιγράψει. Για να ξεκινήσουμε με το επίμαχο βίντεο. Στο Ιδέ Γινή, η Νύφη σήκωσε το ποδάρι της. Για πάμε να δούμε πώς το σχολίασαν στην εκπομπή της καινούριου στον Α. Από ένα πολύ ωραίο γάμο πάμε σε κάτι άλλο τώρα, Χρύσλα μου. Που δεν θα περιμένει νομίζω κανένας ότι θα το άκουγε αυτό. Λοιπόν, ένας γάμος που κινδυνεύει δεν είναι όμως ένας απλός γάμος. Είναι ο γάμος ενός ιερέα με την παπαδιά του βεβαίως. Ο 57χρονος ιερέας, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του πύργου, διαμηνύει και σε ευρύτερο κύκλο ότι θέλει να χωρίσει την παπαδιά. Γιατί όμως, γιατί... Α, μας πάνε πρώτα σε άλλο γάμο. Ναι, άμα το είχατε διαβάσει, ο παπάς θέλει να χωρίσει την παπαδιά γιατί ασχολείται με τα ταρό. Συνδέεται το ένα θέμα με το άλλο. Έχει εθιστεί στη μελλοντολογία και στα ταρό. Τα ταρό όμως δεν είναι καλό. Λοιπόν, άλλο τα χαρτιά και άλλο τα ταρό. Συγγνώμη, έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Καραγιάννη. Βέβαια. Ανδρέα μου. Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα μου. Καταρχήν, ένα σχόλιο για αυτό που λέγατε πριν, ότι στην εκκλησία δεν μπορεί να πάει ο καθένας να σηκώνει το πόδι, να κάνει πυρουέτα, να κάνει στριφτό, να κάνει γυριστό, να πηγαίνει. Ο κύριος που μιλάει ονομάζεται Ανδρέας Καραγιάννης, είναι από το Εκκλησία Online, έτσι. Για να ξέρουμε. Να μήπως βρήκε τον παπά καμιά κλωσιά, δηλαδή να έχουμε και λίγο όριο. Τι συνόχλησε καλέ, αφήστε τον να μιλήσει ο μεγαλός. Άντε να πατήσεις το πόδι, άντε και αυτό κατεξήγησε κάτι. Να ήταν αυτά τα προβλήματά μας, Ανδρέα. Δεν ξέρω τώρα, να υπάρχει λίγο σεβασμό. Πάντως οφείλουμε να ομολογήσουμε, η Νύφη έχει ευληγησία, έτσι. Το σήκωσε το ποδάρι στο Θεό και το κράτησε αρκετή ώρα. Δεν ξέρω, έκανε παλιά μπαλέτο, ενόργανη. Εσύ μπορείς να το κάνεις. Καλά, κοιτάξτε, μαντεμαζέψτε και τα υπόλοιπα και αφήστε την Τοπαλίδου που ήταν ένας καρμό. Μετά ο άλλος θα μπει με αμάξι, ο άλλος θα μπει με φτερά, δεν γεφάει έτσι. Πρέπει να υπάρχει λίγο... Και ο άλλος θα πάρει το παγκάρι όταν έχουν φύγει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έτσι, καλά το πας. Απόλυτα, πιο απόλυτα δεν γίνεται. Τόσο βέβαια μιλάς. Και όχι σεξουαλικές σχέσεις πριν από το γάμο. Δεν το λένε οι γραφές. Μικρούτσικε, ωραίες οι ειρωνίες σου είναι ωραίες, είσαι δυνατός παίχτης. Διαφωνείς αυτό, η εικόνα δεν είναι το παν. Δηλαδή, συμφωνώ αυτό που απόλυτα χθες, μαζί σου. Η ουσία είναι το παν, η ουσία, Ανδρέα μου. Ένα πανέμορφο ζευγάρι, όπως άμα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο, θα δείξει σεβασμό μπροστά στην πρώτη δημοκρατία, έτσι να δείξει σεβασμό και μπροστά σε μια εκκλησία που είναι θεσμός. Όταν οι παπάδες δείξουν σεβασμό σε εμάς, να απαιτήσουν το σεβασμό προς αυτούς, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το ζευγάρι είσαι αστέρι. Είσαι αστέρι. Βγαίνεις και πυροδοτείς το σύμπαν. Είσαι το φως της αλήθειας. Το αληθινό, το αληθινό. Πάντως δεν πήγε στο Δημαρχείο, στην Εκκλησία πήγε. Άρα εξορισμού τη σέβεται, υποτίθεται. Επειδή το λέμε για τους παπάδες τώρα, έτσι. Κρίμα να μην είναι εδώ ο Μπαλάσκας να μας πει για τους καραανόμαλους και τους ανομαλάρες. Να τις βγάλει και για τα τεκμήρια αθότητας. Κίτρινη κάρτα, κόκκινη, ό,τι θέλετε, βγάλτε. Εκείνη τη στιγμή, Ανδρέα, μπορούσε ο ιερέας, είμαστε ο παπάς, θείας, να διακόψει το μυστήριο. Άλλοι με λιγότερο... Μπορούσε. Βεβαίως, με μικρότερη αφορμή άλλοι, επειδή μίλαγε η Νύφη, η παράνυφος, έχουν αφήσει το μυστήριο και έχουν φύγει. Όχι να σηκώσει πόδι να κάνει πυρουέτα. Εκεί μιλάμε, ο ιερέας ήταν ανεκτικός, ο πάτερ, σε βαθμό κακουργήματος που λέμε. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, όπως είπαμε, κατ' οικονομίαν η νέα τάξη πραγμάτων όλα τα επιτάσσει. Οπότε θα σηκώνουμε και πόδια, θα φοράμε και φούστα, θα κάνουμε και τα πάντα, έτσι ώστε να είμαστε στο πνεύμα του εξοικονομικού. Εντάξει, δεν μου φάνηκε και τόσο ενοχλητικό. Πρωτότυπο, δεν το έχω ξαναδεί, οκ. Okay. Θα μου πεις, είναι και στο χέρι του παπά, έτσι, αφού αυτός κάνει το γάμο, αν ήθελε να το ακύρωνε, μια χαρά συνέχισε ο γάμος. Για πάμε και στον Α, που η Τσιμτσιλή προσπαθεί να αντιγράψει
την πυρουέτα, ζήλεψε το κορίτσι. Δεν το λέω να το κάνουμε ανάποδα, αλλά στη ζωή το ότι αυτό το ζευγάρι μετά από τέτοια κοινή πορεία αποφασίζει ότι θέλει να ζήσει και αυτό το μυστήριο. Και... Από ό,τι διαβάζω ήταν 18 χρόνια σε σχέση, έχουν και ένα παιδί και αποφασίσανε να παντρευτούν έτσι στην εκκλησιά. Και στα δικά σας οι ελεύθεροι και οι ελεύθερες, έτσι. Ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου, κάτι σημαίνει. Και είναι εκεί ο γιος της που της έφτιαχνε το πέφτλο. Την τράβαγε. Πολύ πια σοβαρή πλευρά. Πολύ ρομαντική. Εγώ το βλέπω από την πιο εύθυμη. Ας πούμε, επειδή είναι η άλλη χορεύτρια, έκανε μια πυρουέτα στο... Δεν ήταν πυρουέτα, δεν κατάλαβες τι έγινε εκεί. Πυρουέτα. Όχι. Στο δε γινή να φοβείται τον άντρα και να τον πατήσει. Σήκωσε το πόδι και το έδειξε. Αν ήταν, ας πούμε, λογίστρα, θα έκανε γιάχμα τιμολόγια εκείνη την ώρα. Ό,τι έχει ο καθένα. Ο καθή. Αν ήταν κρόμο. Μιλάμε γυναίκα. Ακόμα μια παλομπρινόλα. Αλλά φοβερό το άνοιγμα. Χωρίς ζέσταμα να κάνεις τέτοιο άνοιγμα. Παιδιά, έπαθα σοκ. Για δουλειά της. Εξής... Από ό,τι η κυρία είναι χορεύτρια, εξού και μπόρεσε και σήκωσε το ποδάρι εκεί πάνω. Εντάξει. Δεν τη γνωρίζω, δεν τη γνωρίζω. Είναι το κουλό. Αλλά... Να το κάνεις και να είναι πίσω σου η κουμπάρα και εκεί που κάνεις το... Θα ήταν νομίζω προεδρεύοντας κατά άκρη έρχεται το πόδι. Εντάξει, χωρίς ζέσταμα. Μπορείς και εσύ. Μια χαρά σε έχω. Μπορούμε λίγο να αλλάξουμε κάμερα. Ωραία το έκανε η Τσιμψιλή. Σκηνοθέτα, δεν μ' άρεσε το πλάνο. Ήθελα από πίσω να δω καλύτερα. Το σήκωσε ψηλά τον ποδάρα. Στη βάφτιση. Κάτσε, αυτό είναι το δυνατό. Στη βάφτιση στο επόμενο παιδί. Απλά αυτή δεν σκύβει καθόλου. Εδώ ήρθε η επιτυχία. Όρθια. Όρθια, αλλά μπρατσέτα. Και έχει τσεκάρει ότι πίσω δεν κλωτσάει. Ναι, ναι, είναι ελιγμένος ο χώρος με ραντά. Είναι ωραίο ζευγάρι. Βλέπω ότι ακόμα και οι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουν πολύ καλά. Δηλαδή τώρα η Ελεονόρα Ζουγανέλη που πήγε η άλλη ηθοποιός είναι επειδή είναι μαζί στην παράσταση. Και θέλει ένα καλό σκύλο. Τα είπε πολύ ωραία περί γάμου. Ναι. Βέβαια δεν την είδα και πολύ θερμή. Τώρα μην ζητήσετε και από εμένα να κάτσω να το κάνω έτσι. Δεν με χωράει και ο χώρος, έτσι είμαι και 2 μέτρα. Σε άλλο πλάνο, σε εξωτερικό, ίσως να πήγαινα μέχρι τη μέση. Αλλά πριν σχολιάσετε όλοι σας και πείτε τις εξυπνάδες σας, εσύ μπορείς να το κάνεις. Έτσι. Ο... Δημοσιογράφος ανέφερε και νέα τάξη πραγμάτων. Είδατε και ο Μικρούτσικος πώς τον ηρωνεύτηκε. Να ήταν και εδώ ο Μπαλάσκας. Το έχει πάρει σε ωραία γραμμή ο Αντρίκος. Καλά το πάει. Αυτά από το μεσημεριανό κουσκούς. Το βράδυ θα έχουμε πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε. Έτσι το μεσημέρι, α, γελάσουμε και λίγο, να δούμε και λίγο επικαιρότητα. Το βράδυ θα έχουμε τα πιο σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.